Να δούμε τι λέει και ο Μαλάτος, γιατί. Ναι, να μιλήσουμε και για τις μικρές ομάδες. Ναι. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος για ορισμένους από εδώ είναι για γέλια και γελάει ο κόσμος, γιατί κανένας δεν κοιτάει την καμπούρα του στην Ελλάδα, κοιτάνε τον αλωνών. Λοιπόν, η ομάδα αυτή τη στιγμή είναι 7 βαθμούς μπροστά από τον Παναθηναϊκό, 5 από τα Ιωάννινα, όχι 8. Τα Γιάννενα έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο με τον Ηρακλή αύριο. Η ομάδα κατέβηκε η ίδια. Δεν αλλάζουμε ομάδα κάθε Κυριακή. Άλλαξε 3 παίκτες μετά το 3-0. Επειδή εγώ δεν έχω μάθει να κοροϊδεύω τον κόσμο, το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού ήταν offside. Του ξέφυγε του επόπτη προφανώς. Μη μιλάς, Χριστιανέ μου, μας έπριξες. Μας έπριξες με την ομάδα σου. Στο 4-0 μας το λες. Είσαι λίγος. Στο 1-0 θα το λέγες. Είσαι λίγος, ναι, θα το έλεγα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ καλός. Έκανε 24 τελικές. Και τελικές στην αιστεία, όχι στα περιστέρια σαν του Αθανασιάδη. Λοιπόν, αυτό που λέω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Στο 1-0 κουτούμπα έγινε όμως. Το 1-0 έγινε με γκολ που δεν πρόσεξε ο επόπτης, γιατί ήταν πολύ γρήγορη η φάση. Ο Ολυμπιακός έπαιξε πάρα πολύ γρήγορα. Μην μιλάς, μωρέ άνθρωπε. Εντέκατος. Σε πού θες να πας για να λες. Εσείς. Εντέκατος. Κουράσατε ρε με αυτό. Εντέκατος. Θα κουραστείς πολύ ακόμα. Λοιπόν. Έλα, ρε, φτάνει με την ιδρικά. Η ομάδα 4-2-3-1 κανονικότατα. Πολύ καλή και οι αλλαγές πολύ καλές. Ο Ανδρούτσος έδειξε καλά στοιχεία 19 χρονών, όπως είναι και ο Ρέτσος και ο Μανθάτης. Βεβαίως. Λοιπόν, έπαιξε στη θέση του Μάρτιν. Να απαντήσω Μαλάτου στο μήνυμα. Ο οποίος είναι. Κατεβαίνεις με ένωση κεντρών. Μην πηδάτε την κουβέντα που πήρε με τα κολλήματα. Όχι, ρε φίλε, δεν ασχολούμαι με τα κολλήματα. Μην ρε πάτε αμήνυματα, ρε. Μην τα λέγερε. Από εκεί και πέρα τώρα, επειδή εγώ ζω εδώ στη Θεσσαλονίκη 5 χρόνια, θα ήθελα να πω κάποια πράγματα που δεν λένε, δεν ξέρω γιατί. Κύριε Μπούζο, το καλοκαίρι θα έπαιρνε πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ και σήμερα ψάχνατε να βρείτε ποιος φταίει. Φταίτε κι εσείς και ο Θωμαίδης, ναι, που στείλετε συνέχεια ιστορίες με δράκους κάθε Δευτέρα βράδυ. Θα βγει ο Φραγκεστάιν καμιά ώρα από εκεί μέσα, ναι, με τις εγκληματικές οργανώσεις πούντες. Πέστε μας ονόματα επιτέλους. Μην υπεκφεύγετε συνεχώς. Και όχι μόνο ο Ολυμπιακός δεν είναι φυσικά εγκληματική οργάνωση, αλλά όπως βλέπετε, με τον Κιρτζίκη να έχει φύγει ο άνθρωπος, γιατί πέρυσι έβαλε τα 25 γκολ από τα 81 που έβαλε ο Ολυμπιακός. Επίσης, ο Γενικός Γραμματέας της ΕΠΟ έπαιζε τερματοφύλακας και έφαγε όλη τη χρονιά 16 γκολ. Κοροϊδεύεται κιόλας. Λοιπόν, φύγανε τώρα αυτοί. Παπα-Νικολάου. Αλλάξαμε 14.000 εκατομμύρια. Σταμάτα ρε επιτέλους. Σταμάταω αυτά που λες. Να μην απαντάς. 14.000 εκατομμύρια. Είσαι λίγος. Ο γενικός. Είσαι λίγος. Εγώ είμαι λίγος, ρε μελάτε. 14.000 εκατομμύρια από πού τα παίρνει αυτά. Σκληράτος είμαι. Μελάτος είσαι. Παρακάτω. Σκληράτος. Μελάτος είσαι. Θες να μου φέρεις η θεία σου να δεις. Άντε, μπράβο. Άντε. Λοιπόν, ας αυτά ρε τα έξυπνα. Ας αυτά ρε μπλάχο. Μάθε να φέρεσαι σαν άνθρωπος. Εγώ να φέρω. Λοιπόν, σαν... άμα δεν αντέξεις ακούσε. Ποια κριτική ρε. Είσαι κακοπροαίρετος. Να σου όλους εκεί κάτω τώρα. Είσαι κακοπροαίρετος. Δεν θέλω να μιλάς σε μένα. Λοιπόν, ακούσε να δείτε. Εάν δεν πάρει ο ΠΑΟ παίχτη καλύτερο από το Φορτούνι, τον Ιντέγε, το Μαρίν, το Τζόρι, το Μάρτιν, το Μιλιβόγεβιτς, ναι, ο οποίος έπρεπε να αποβληθεί, λέει, με τον Ατρόμητο και με τον Μπάου, και προχθές με τον Ατρόμητο στο 4-3 ο Τζαβέλας έκανε το ίδιο πράγμα και δίκαια δεν απεβληθεί, γιατί είχε αλλάξει ο κανονισμός. Οι παίχτες ξέρουν τους κανονισμούς, δεν είναι κορόιδα. Μιλάς για τη φάση τη θύρα 4, Μαλάτο. Ναι, μιλάω για τη φάση που κλάδεψε ο Τζαβέλας τον παίχτη του Ατρόμητου. Δεν ήταν κόκκινη. Όχι, όχι. Είπαμε δίκαια, δεν απεβλήθη, όπως δεν απεβλήθη και ο Μιλιβόγεβιτς. Ναι, στηρίξτε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μόνο έτσι θα πάρει κάποτε πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Εάν δεν φέρει καλούς παίχτες, αφήστε να σας λέει ο Ιορδάνης, ο Ενιορδάνη βαπτιζομένου σου κύριε, ο Μπούζος,
Ο πώς το λένε τον άλλον που κάνει το ρεπορτάζ, ο Κώστας, ο Πετρωτός και ο κάθε του βλοκτιστός δεν πρόκειται και θα σας φταίνε συνέχεια. Ακούστε τον Αλέμαντο, εσείς τον Γαμαλιώτη, τον Γαμαλιώτη που σύστασε εκεί πέρα κάτω, κόφτο, που σας ψεκάζει κόφτο, και τα λένε. Κόφτο, εσύ. Η βαθμολογία τα δείχνει. Κόφτο. Για βαθμολογία, λοιπόν, θα σας φταίνε όλοι οι άλλοι. Εκτός από τον εαυτό σας, εγώ σας το λέω για το καλό σας. Πιέστε, δεν ξέρω με ποιον τρόπο να φέρουν παίκτες, καλούς παίκτες. Αυτά προς ώρα. Λοιπόν, βγήκε ο γραφικός ο αντιπρόεδρος σας, ο κύριος Θοδωρίδης. Βγήκαν όλοι οι επίσημοι του Ολυμπιακού και είπαν ο ΠΑΟΚ ήταν η καλύτερη ομάδα. Πότε? Και εσύ τώρα για το καλό μας. Πότε? Ξαφνικά σε ενδιαφέρει το καλό του ΠΑΟΚ. Σε είπε κάτι όμως, Θοδωρίδης, άκουσε, είπε. Όλοι είδαμε πως έκανε. Είπε ότι ήταν η καλύτερη ομάδα από αυτές που αντιμετωπίσαμε. Ναι. Όχι η καλύτερη ομάδα. Ναι. Εσύ πώς ακούς, μόνο δηλαδή. Σου παραδέχτηκες το πρωτοκόλλο. Ελληνικά ακούς εσύ ελληνικά. Μόνο σου παραδέχτηκες τώρα το πρωτοκόλλο. Για να λέμε άλλη γλώσσα. Τζορντάν, τώρα που είσαι εντέκατος πιστεύεις θα φάσεις πρόκειται. Εντέκατος. Μίλα! Κοίταξε, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω να καθαρίσει η Ελλάδα μέσα στην ομάδα πρώτα. Ναι, να καθαρίσει μέσα ό,τι υπάρχει.